Ή πού να ακούσω, δεν το βάζω. Κύριε Σαραμέλο. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώ τον κύριο Δήμαρχο να κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να εξηγήσει και να απαντήσει τα ερωτήματα που τέθηκαν από την Ελλάδα με αντιπολίτευση. Όμως, επειδή εδώ τα γεγονότα, ξέρετε, και οι ημερομηνίες και τα πρόσωπα, είναι ένα συγκεκριμένο ξεροκέφαλο αφήγημα. Και έτσι θα πρέπει να επαναλάβω αυτά που είπαμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και για την πρεμούρα του Δημάρχου την πρώτη μέρα μετά την ορκομοσία του να δει τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Κονόμου, όπου ήταν ο άνθρωπος μέχρι λίγες μέρες πριν διαπραγματευτής της Λάμβα για το ελληνικό. Επίσης οφείλουμε να επισημάνουμε και την πρεμούρα του υπογράφοντος της συγκεκριμένης γνωμοδότησης, του κατά τα άλλα συμπαθέστατου και πολύ ικανού καθηγητή του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος ήταν μέλος του ΚΕΣΕΦΟΘΑ, είναι πρόεδρος του ΚΕΣΕΦΟΘΑ και ορίστηκε από τη νέα κυβέρνηση Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη θέση, δηλαδή Γιάννης Πίνη, γιατί στην τοποθέτηση του Δήμαρχος ανέφερε ότι κάποια στιγμή μέσα από τη διαδικασία η γνωμοδότηση του ΚΕΣΕΦΟΘΑ θα περάσει και από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Το ίδιο πρόσωπο είναι. Έτσι λοιπόν, επειδή εδώ πέρα δεν είμαστε να αναλύουμε μόνο τα τετραγωνικά και να μιλάμε στην υπηρεσιακή, πρέπει να καταλάβουμε το πολιτικό πλαίσιο αυτής της κατάστασης. Πηγαίνει πακέτο όλη η ιστορία να τελειώσει η εκκρεμότητα της Λάμβα. Και θα περιμένα, κύριε Δήμαρχε, προσπάθησε ο κύριος Ρώτας με φιλότιμο τρόπο να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Να προσπαθήσει να πει ότι ο Δήμος είχε μια πρόταση, έθεσε κάποια ζητήματα, ενώ στην πραγματικότητα έχει υποχωρήσει κατά πολύ από την απόφαση του προκατόχου σας και του Δημοτικού Συμβουλίου το 2016. Εσείς έρχεστε για δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο και στέκεστε στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία παρίστατο με εκπροσώπους της στην συνεδρία του ΚΕΣΕΦΟΘΑ. Δεν αρκεί αυτό σε επιχείρημα, ξέρετε, κύριε Δημαρχέ. Δεν ξέρω αν σας έχουν συμβουλεύσει οι σύμβουλοι σας να θέτετε το ζήτημα των 27 εκατομμυρίων, όμως μην απεμπολείτε την αυτοδιοικητική και πολιτική σας οντότητα μιλώντας σαν ένας φοβισμένος που πηγαίνει σε ένα δικαστήριο. Έχετε πίσω σε ένα ολόκληρο Δήμο. Έχετε πίσω στους δημότες. Δεν μπορείτε να παρουσιάζετε την τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων και των συμφερόντων της Λάμβα ως μια αγωνία για το θέμα του οικοπαίδου. Την αγωνία την έχουν αυτοί, κύριε Δημαρχέ. Το οικόπεδο ήταν εκεί και η υπόθεση αυτή των δικαστηριών σοβεί και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν άκουσαν αντίθεση στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, ούτε στην Επιτροπή Δημοτικής Διαβούλευσης τον Νοέμβριο του 2016, ούτε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ετίθετο τόσο ψηλά ιεραρχικά αυτό το ζήτημα. Σας καλώ λοιπόν να αλλάξετε τουλάχιστον την επιχειρηματολογία σας, προσαρμόστε τη σε αυτά που είπε ο κ. Ρώτας. Πήγα αυτό, μας ευνηδίασαν, προσπάθησα, κάτι λέει. Δεν μπορεί να στέκεστε μόνο στο τμήμα της Εθνικής Τράπεζας. Δεν πείθει αυτό. Γιατί τόσο τα πρόσωπα τα οποία ανέφερα, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Μπακογιάννης και εσείς εν προκειμένου, δίνετε μια αγωνία να κλείσει το θέμα και η αγωνία της Λάμβα. Αυτή η αγωνία λοιπόν του μανασκιού του λαού είναι διαφορετική από τις εκκρεμότητες τις επιχειρηματικές της Λάμβα και δεν μπορείτε να μας παρουσιάζετε, να μας κάνετε το κρέας ψάρι. Σας ευχαριστώ. Προς τούτο, κύριο Βαρδέλη, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μία αλήθεια. Η αλήθεια αυτή, λοιπόν, λέει αυτά που σας έχω επαναλάβει, αλλά επειδή μονότανα επανέρχεται ο κύριος Καραμέρος στα επιχειρήματά του, είμαι υποχρεωμένος να του υπενθυμίσω λίγο για να του φρεσκάρω τη μνήμη σε ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, πράγματι, εγώ την δημοσιοποίησα τη συνάντηση. Συναντήθηκα με τον Υφυπουργό κύριο Οικονόμου για ζητήματα που έχουν να κάνουν με ιδιωτικό χωρικό σχέδιο του Δήμου, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει, για την προώθηση των υποθέσεων του κάτω σωρού, για την προώθηση των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται εδώ και δεκαετίες από τις ΖΟΕ, τις ζώνες οικιστικού ελέγχου που έχουν οικόπεδα και τελικά δεν έχουν,
και από την προώθηση των ζητημάτων γενικά του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, γιατί θεωρώ απαράδεκτο το έτος 2020 στο Μαρούσι να υπάρχουν ολόκληρες περιοχές εκτός σχεδίου πόλης. Αυτά συζητήσαμε με τον αρμόδιο υπουργό και αυτός έχει την αρμόδιοτητα. Και όπως σας είπα, το ανέφερε νωρίτερα απαξιωτικά, αλλά εγώ το θεωρώ όφελος για το Δήμο, μπορούμε να συναντήσουμε πράγματι με μεγάλη ευκολία τους υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αν είχαμε μια άλλη κυβέρνηση, με μεγάλη ευκολία θα συναντούσαμε και τους υπουργούς της άλλης κυβέρνησης. Γιατί θεωρώ υποχρέωση του Δημάρχου να συναλλάσσεται με τους υπουργούς και την κυβέρνηση προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών. Δεν είναι καθόλου κακό, κύριε Καραμέρο, ένας δήμαρχος να συναντάει τους υπουργούς για να προωθεί τα ζητήματα της πόλης. Είναι υποχρέωση. Μη μου τα λέτε λοιπόν εμένα αυτά σαν δίθεν απαξιωτικά. Σε κανέναν άλλον αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επαναλαμβάνω και όσους άσχετους ή σχετικούς δεν θυμούνται ότι έχουμε την απόφαση 376 του 2014 του Συμβουλίου Επικρατείας που υποχρέωνε την εταιρεία να κάνει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικές μελέτες και να συμμορφωθεί με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις της απόφασης Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτοί το κάνανε στην πορεία των ετών, γι' αυτό και ήταν έτοιμοι να παρουσιάσουν τη μελέτη του σήμερα. Δεν παρουσιάσα τυχαία. Δεν πήγανε να πάρουν μια απόφαση χωρίς να έχουν μελέτες. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει. Ο λίγον με ενδιαφέρει ποιος είναι ο χειρισμός της Λάμδα. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρω υπόψη μου ότι υπάρχει ένα διαμορφωμένο πολεοδομικό, εμπορικό και πραγματικό καθεστώς. Δεν μπορώ να κρύψω τα μάτια μου στην πραγματικότητα. Τη βλέπουμε την πραγματικότητα όλοι. Υπάρχει το μόνο. Ζει το μόνο. Όλοι εσείς, με εσάς κύριε Καραμέρο πρώτα και καλό, εκεί μέσα κυκλοφορείτε συνέχεια και πας περιπτώσει δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό. Συνεπώς, με βάση τα γεγονότα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τακτοποιήσω τα του οίκου μου, τα του Δήμου μου. Και μου παρουσιάζεται για άλλη μια φορά το λέω, το momentum, η ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύομαι υπέρ των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τα υπόλοιπα δεν είναι ζητήματα που είναι αυτής εδώ της αίθουσας μόνο. Μπορούμε να συζητάμε μέρες και νύχτες και να κάνουμε πλειοδοσία περιβαλλοντολογίας εδώ μέσα, αλλά το όργανο το οποίο θα αποφασίσει για την νομιμότητα της διαδικασίας λέγεται Συμβούλιο Επικρατείας. Όχι Δημοτικό Συμβούλιο Παρουσίου. Εγώ λοιπόν την ευκαιρία δεν τη χάνω. Γιατί η εναλλακτική που μου προτείνετε είναι μία και μοναδική. Μου προτείνετε να παραμείνει ο τόπος σκουπιδότοπος, να χάσουμε την κυριότητα του Σετέβα που είναι 25 στρέμματα υπέρ του Μαρσιώτικου λαού, να παραμείνουν στην πλάτη μας 29 εκατομμύρια χρέος, να εξυπηρετηθεί ο Λάτσης, ενώ η δικιά μου εναλλακτική είναι ότι πρέπει να την πάρουμε αυτή την ευκαιρία στα χέρια μας και να εξυπηρετήσουμε τους Μαρασιώτες. Ο κόσμος θα μας κρίνει και τους δύο στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.